Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος με τα lip swatch από Golden Rose. Ναι, θα σας αφήσω εδώ πέρα μια καρτούλα όπου μπορείτε να πάτε να δείτε τις αποχρώσεις 1 έως 12. Σήμερα θα δούμε τις αποχρώσεις 13 έως και 26, όλες πάνω στα χείλη μου, καθώς έχουμε Lipstick Week στο Another Makeup World, που σημαίνει ότι από Κυριακή μέχρι Κυριακή, ήδη έχει ανέβει ένα βίντεο, θα ανεβαίνουν μόνο βίντεο όσον αφορά τα κραγιόν. Τέλειο! Κάντε like λοιπόν αν είστε ενθουσιασμένοι τόσο όσο εγώ. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Ειδικά για τα βίντεο με τα κραγιόν, παιδιά, κουράζομαι πάρα πολύ και εγώ και τα χείλη μου. Και ακολουθήστε με σε όλα τα social media που θα βρείτε στην περιγραφή, καθώς εκεί κάνουμε διαγωνισμούς, βλέπετε φωτογραφίες και γενικότερα πράγματα τα οποία δεν ανεβαίνουν ποτέ στο YouTube. Έχουμε διαγωνισμό σε Facebook και Instagram, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε κάποια κραγιόν κι εσείς. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω καταρχάς ότι όλα τα κραγιόν αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Perfume Kingdom, το οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει τις υπόλοιπες αποχρώσεις που μου έλειπαν και έτσι να κάνουμε και το διαγωνισμό και αυτό το βίντεο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη την απόχρωση, η οποία είναι η 13. Το πινελάκι των υγρών κραγιών από Golden Rose, τα οποία συγκεκριμένα, για να είμαι ακριβής, λέγονται Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof και υπόσχονται ότι είναι μακράς διάρκειας, ότι δεν μεταφέρονται σε ρούχα όταν φιλήσετε κάποιον και όλα αυτά και ότι περιέχουν βιταμίνη Ε. Επίσης η Golden Rose είναι μια εταιρεία που δεν τεστάρει τα προϊόντα της σε ζωάκια. Το πινελάκι τους λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι τόσο μυτερό, δεν είναι τόσο ακριβίας, παρόλα αυτά εμένα με βολεύει, είναι στρογγυλεμένο εδώ στην άκρη του, μπορείς να κάνεις την ακρίβεια με αυτό, εγώ έτσι έχω κάνει τα χείλη μου. Αυτή είναι η απόχρωση 13 λοιπόν, το οποίο είναι ένα nude, beige χρώμα, έχει και λίγο καφέ υποτόνους, θεωρώ ότι θα πηγαίνει σε όλες, πηγαίνει με πρωινά, πηγαίνει με βραδινά μακιγιάζ, είναι μια καταπληκτική απόχρωση. Τα συγκεκριμένα επίσης κοστίζουν 4,5 με 5 ευρώ, οπότε είναι πάρα πολύ οικονομικά σαν προϊόντα. Και τα έχω και αρκετό καιρό, έχω καθυστερήσει αυτό το βίντεο Perfume Kingdom, συγγνώμη, αλλά δεν παθαίνουν τίποτα. Αξίζουν, δεν γίνονται νερό όπως γίνονται αρκετά υγρά κραγιόν. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό λοιπόν, κρατάνε αρκετό καιρό. Πάμε στην απόχρωση 14. Αυτή λοιπόν είναι η απόχρωση 14, το οποίο είναι ένα κόκκινο και κυρίως πορτοκαλί χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θεωρώ όμως προσωπικά ότι θα πηγαίνει περισσότερο στις μελαχρινές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνηθίσω τον εαυτό μου με πορτοκαλί κραγιόν. Παρ' όλα αυτά είναι μια εντυπωσιακή απόχρωση. Ξεκίνησα να πονάω. Τέλεια, και είμαστε μόνο στο δεύτερο χρώμα. Και για όσους λένε ότι γκρινιάζω, ας δοκιμάσετε κι εσείς να κάνετε ένα τέτοιο είδους βίντεο και περιμένω τη γνώμη σας, αφού το κάνετε και το γυρίσετε. Απόχρωση 15 είναι αυτό εδώ το τρομερά σκούρο μοβ βυσσινή χρώμα. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα σε αρκετά λευκές επιδερμίδες όπως είναι η δική μου. Το αγαπώ, το foundation έχει σπάσει εδώ, δεν ξέρω γιατί. Στεγνώνουν αρκετά γρήγορα, δηλαδή με το που τα βάζετε στα χείλη σας περιμένετε το πολύ 10-15 δευτερόλεπτα και έχουν στεγνώσει και όπως βλέπετε δεν μένει τίποτα πάνω στο χέρι. Οπότε είναι kiss proof. Δεν λέω ότι θα σαλιαριζόμαστε για ώρες και το κραγιόν θα είναι ακόμα στα χείλη μας, αλλά για μια έτσι πιο προσωπική στιγμή δεν θα σας απογοητεύσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόχρωση 16, η οποία είναι αυτό το πιο σκουρό χρώμα από το 13, καφέ nude χρώμα. Το 16 λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα φορέσιμο χρώμα, είναι από τα πιο σκουρόχρωμα ουδέτερα κραγιόν που διαθέτω στη συλλογή μου. Το λατρεύω και από μόνο του να το φορέσετε και να έχετε κάνει ένα eyeliner στα μάτια, πιστεύω ότι θα δείχνει άκρος εντυπωσιακό και ειδικά οι γυναίκες με μεγάλα ζουμερά χείλη, να την πάρετε τη 16 την απόχρωση γιατί θα σας πηγαίνει πάρα πολύ. Πάμε στην απόχρωση 17, η οποία είναι αυτή εδώ, φαίνεται nude σωμών. Πάμε να τη δούμε στα χείλη. Η απόχρωση 17 λοιπόν είναι μια σωμών
παύλα βερικοκή απόχρωση, θεωρώ ότι θα ταιριάζει σε όλες τις κοπέλες ασχέτως χρώματος επιδερμίδας και επίσης πιστεύω ότι θα ταιριάζει με όλα σας τα μακιγιάζ. Είναι μια πιο καθημερινή, λίγο πιο καλοκαιρινή ανοιξιάτικη απόχρωση. Εγώ προσωπικά τέτοια χρώματα τα φοράω συνέχεια τα πρωινά και το χειμώνα. Θέμα γούστου είναι αυτό βέβαια. Είναι πάρα πολύ εύκολα φορέσιμη πάντως. Και όπως και στο προηγούμενο βίντεο, έτσι και σε αυτό, βάζω λίγο foundation πάνω από τα χείλη μου, ούτως ώστε να φαίνεται το καθαρό όσο γίνεται χρώμα του κραγιόν. Λοιπόν, πάμε στην 18, το οποίο φαίνεται ένα ενδιαφέρον κόκκινο. Στο χέρι 18 φαίνεται το βαθύ κόκκινο του κρασιού. Εντάξει, ποιος μπορεί να πει κακά λόγια για την απόχρωση 18, ποιος? Είναι το απόλυτο κόκκινο, είναι βαθύ, είναι sexy. Μπορείτε να το φορέσετε με pin-up μακιγιάζ και σκέτο να το βάλετε, πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εντυπωσιακό από μόνο του, όπως το φοράω εγώ αυτή τη στιγμή χωρίς μακιγιάζ στα μάτια. Τι να πω για τη συγκεκριμένη απόχρωση, είναι ερωτεύσιμη, απλά. Σε περίπτωση που δεν το έχω αναφέρει, όλα τα κραγιόν είναι matte, σαν τελείωμα. Το βλέπετε και καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο. Τα συγκεκριμένα είναι και ενυδατικά, δηλαδή δεν σου ξηραίνουν τα χείλη, δεν σου τα αφυδατώνουν να υποφέρεις μετά τη χρήση τους και μου κρατούν όλη μέρα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα κραγιόν, παιδιά, ειδικά για ένα κόκκινο, δεν το συζητώ. Πάμε στην 19, της οποίας το χρώμα θα με δυσκολέψει σίγουρα στην περιγραφή. Λίγο κακή η εφαρμογή του κραγιόν, αλλά αυτή είναι η απόχρωση 19 και αυτή εδώ είναι πάνω στο χέρι. Γενικότερα, ό,τι βλέπετε πάνω στο χέρι σας, αυτό θα πάρετε και στα χείλη σας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι δεν το κάνουν όλα τα κραγιόν. Η 19 λοιπόν, μια πιο σκουρόχρωμη κεραμιδή απόχρωση, αρκετά εντυπωσιακή, χειμωνιάτικο χρώμα, παύλα φθινοπορεινό θα έλεγα. Πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Και είναι ένα χρώμα το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σε γκάμα υγρών κραγιών εταιριών, οπότε το εκτιμώ αυτό. Λοιπόν, απόχρωση 20, στρογγυλό. Ένας βαθμός που δεν πήρα ποτέ στο σχολείο. Αν είστε μελαχρινοί, ζω για να σας δω να φοράτε τέτοιες αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το 20. Είναι ένα nude καφέ που μοβίζει χρώμα. Τρομερά, τρομερά εντυπωσιακό. Το φοράτε σκέτο, μπορείτε να το φορέσετε και με ένα ωραίο eyeliner. Δεν θα το πρότεινα με σκούρα μακιγιάζ χρώματα στα μάτια, διότι θα είναι υπερβολικό το αποτέλεσμα κατά τη δική μου πάντα άποψη. Και για όποιον λέει, είμαι ξανθιά, τα... εδώ πέρα οι τρίχες μου είναι ξανθές, το μουστάκι μου είναι ξανθό, οι τρίχες στα πόδια μου είναι ξανθιές. Μην βλέπετε τα μαλλιά, τα μαλλιά σκουραίνουν με την εποχή. Κατά τα άλλα τα χρώματα μου είναι μιας ξανθιάς. Είτε το θέλετε είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, οπότε το συγκεκριμένο ταιριάζει και σε ξανθές και σε μελαχρινές και σε κοκκινομάλες και σε πορτοκαλό μπλε πράσινο τυρκουαζομάλες. Είναι μια απόχρωση universal πιστεύω, είναι μια απόχρωση εντυπωσιακή, κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο μεγάλα, κάνει τα δόντια λίγο πιο λευκά, όσο περίεργο κι αν είναι αυτό. Πάμε στην απόχρωση 21, η οποία είναι αυτό εδώ το σκουρόχρωμο μοβ χρώμα, το οποίο θα έλεγα ότι ροζίζει και λίγο, δεν είναι καθαρό μοβ. Μια απόχρωση που κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα, πιο ζουμερά, η 21. Πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό, χειμωνιάτικο χρώμα. Μπορεί να φορεθεί και με ένα eyeliner και σκέτη, μοναδικό σαν χρώμα, πάρα πολύ editorial. Βλέπετε, δεν αφήνουν τίποτα στο καλαμάκι. 22. Αυτή εδώ λοιπόν, η οποία φαίνεται ένα σκούρο καφέ, παραμένει όμως nude χρώμα. Αν καταλάβατε τι εννοώ. Να το πω σοκολατή, θα το πω σοκολατή και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι ένα ζεστό σοκολατή χρώμα το οποίο κολακεύει πάρα πολύ πιστεύω τα χείλη. Είναι ένα λίγο πιο δύσκολο χρώμα αν είστε σαν και εμένα καπνίστρια και έχετε λίγο πιο κίτρινα δόντια, δηλαδή δεν θα σας τα κολακεύσει 100%. Παρ' όλα αυτά εγώ θα συνεχίσω να τη φοράω αυτή την απόχρωση, είναι 22 θυμίζω, διότι είναι τόσο φθινοπορεινή, είναι τόσο ζεστή, τόσο γλυκιά. Την αγαπώ. Εν τω μεταξύ, καθ' όλη τη διάρκεια της Lipstick Week, αυτό που σκέφτομαι συνέχεια είναι ότι... Κωνσταντίνα, είσαι απίστευτα ευγνώμων για το γιατρό που πήγες και σου έβαλε το υαλουρονικό στα χείλη και μπορείς να δοκιμάζεις όλα αυτά τα κραγιόν. Θα σας αφήσω από κάτω τις πληροφορίες. Είναι στην Αθήνα και έχετε και έκπτωση άμα πάτε από μένα. Παιδιά, δεν έχω μείνει ευχαριστημένη περισσότερο από μία υπηρεσία στη ζωή μου. Δεν έχω κανένα θέμα
με τα μικρά χείλη. Θεωρώ ότι όλα τα σχήματα χιλιών είναι όμορφα. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και με ό,τι αισθάνεται άνετα όσον αφορά τον εαυτό του. Και εγώ αισθάνομαι τρομερά άνετα με αυτή την αλλαγή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο. Απόγνωση 23, μία αρκετά ανοιχτόχρωμη, ουδέτερη από ό,τι φαίνεται στη συσκευασία, απόχρωση. Η 23 είναι μία nude γκρι απόχρωση, καφετίζει κιόλας, μοβίζει κιόλας, όλα αυτά. Αυτή εδώ η γραμμή δεν θα σταματήσει να φαίνεται σπασμένη, το πιστεύω. Φανταστική, κοπέλες με μεγάλα χείλη, μην την παραλείψετε να την έχετε την 23 στη συλλογή σας, αλλά όχι στο χέρι σας. Πιστεύω ότι είναι μία απόχρωση που ταιριάζει με όλα τα μακιγιάζ. Κάποιες κοπέλες λένε ότι μοιάζει με την 10 της αντίστοιχης σειράς από Conde Rose. Συμφωνώ απόλυτα. Ενδιαφέρουν ελάχιστα. Η 23, κατά τη δική μου τη γνώμη, τουλάχιστον πάνω στα δικά μου τα χείλη, είναι μια πιο σκουρόχρωμη, ελαφρώς απόχρωση από τη 10 της αντίστοιχης σειράς. Να πάτε να δείτε και το άλλο βίντεο που έχω κάνει για να τις συγκρίνετε μεταξύ τους. Πάντως και η 23 και η 10 είναι φανταστικές. Θέλει όμως προσοχή η 23, γιατί όπως και η 10, τις πολύ ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες μπορεί να σας κάνει να δείχνετε λίγο πεθαμένες. Θέλει λοιπόν λίγο προσοχή όσον αφορά το αν θα το βάλετε σκέτο το 23 ή το 10 αντίστοιχα, ή αν θα το βάλετε σε συνδυασμό, ανάλογα και με τι μακιγιάζ θα το συνδυάσετε στα μάτια. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Οι πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες μου εκεί έξω με αυτές τις αποχρώσεις, λίγο προσοχή. Πάμε στην 24. Γλιστρούν σαν βούτυρο πάνω στα χείλη, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και επίσης λίγο πριν στεγνώσουν, αν έχετε κάνει κάποιο λαθάκι, μπορείτε λίγο έτσι να πάτε με το δάχτυλο, με το πινέλο, με την πατονέτα, με ό,τι θέλετε να το διορθώσετε. Δηλαδή τα λάθη σε αυτά τα κραγιόν συγχωρούνται, αρκεί να δουλέψετε λίγο γρήγορα γιατί στεγνώνουν και γρήγορα. Η 24 είναι το πιο επαναστατικό, ξέρω ότι είναι περίεργη λέξη να τη χρησιμοποιήσεις για κραγιόν, αλλά το πιο επαναστατικό nude χρώμα που έχω δει. Είναι καφέ, αρκετά σκουρόχρωμο καφέ, με μόβ υποτόνους. Την έχω βάλει και σε Instagram story, όλοι με ρωτούσατε ποια είναι η απόχρωση. Έπρεπε να κάνω μετά ξεχωριστό story μόνο για αυτή την απόχρωση, ούτως ώστε να σας την αναφέρω. Με ρωτούσατε πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν έχω ξαναλάβει τόσα μηνύματα για απόχρωση κραγιών που έχω φορέσει. Και δεν σας αδικώ, είναι όντως μια πάρα πολύ εντυπωσιακή απόχρωση. Πιστεύω ότι θα πηγαίνει σε όλες με το αντίστοιχο μακιγιάζ στα μάτια. Το 24 είναι απλά αξία. Πάμε στην απόχρωση 25, την οποία δεν την έχω φορέσει προσωπικά στα χείλη μου ποτέ. Για να δούμε, φαίνεται το πιο σκουρόχρωμο καφέ της σειράς. Αυτή λοιπόν είναι η απόχρωση 25, ένα τρομερά σκουρόχρωμο καφέ χρώμα, δεν το λες nude σίγουρα, το λες πλέον ένα αρκετά έντονο σκούρο χρώμα. Είναι σίγουρα από τις πιο σκουρόχρωμες αποχρώσεις και αυτής της σειράς, αλλά και της προηγούμενης 1 με 12 δηλαδή σαν αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι πιο gothic χρώμα θα έλεγα. Και η τελευταία μας απόχρωση είναι η 26, δηλαδή όσο χρονών είμαι, οπότε συμβολικός για μένα αριθμός. Η 26 λοιπόν είναι αυτό το πολύ πολύ σκουρόχρωμο μοβ χρώμα, τέλειο φαίνεται. Εντάξει, αγαπώ, είναι ένα πολύ σκουρόχρωμο μοβ χρώμα, το οποίο παιδιά, εάν έρθετε πολύ πολύ κοντά, γκριζάρει κιόλας. Αυτό είναι που το κάνει τόσο μοναδική απόχρωση. Εννοείται, άκρος χειμερινό χρώμα, είναι για πιο τολμηρούς ανθρώπους. Αν σας αρέσουν τα nude, σίγουρα δεν θα σας αρέσει αυτή η απόχρωση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας την πρότεινα. Κάνει τα δόντια να φαίνονται λίγο λευκότερα. Πρέπει σίγουρα να το δοκιμάσετε, ειδικά τώρα το χειμώνα. Είναι must αυτή η απόχρωση, θεωρώ. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να επιβραβευτώ με λίγο καφέ, γιατί τελειώσαμε! Αυτές εδώ λοιπόν είναι οι νέες αποχρώσεις, τουλάχιστον για το δικό μου κανάλι, της Golden Rose. Είναι πάρα πολύ ωραία υγρά κραγιόν, παιδιά, οικονομικά. Αξίζει να πάτε να τα δοκιμάσετε. Και τώρα πάμε στους όρους του διαγωνισμού. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή link για την αντίστοιχη φωτογραφία, είτε στο Facebook είτε και στο Instagram. Μπορείτε να λάβετε και στα δύο social media συμμετοχή. Και στις δύο φωτογραφίες αυτές λοιπόν θα είναι υποχρεωτικός όρος να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε γι' αυτό τον ανακοινώνω και στο YouTube τον διαγωνισμό, ούτως ώστε όσοι είστε συνδρομητές μου και έχετε Facebook ή Instagram να πάτε να λάβετε μέρος. Όσοι είστε συνδρομητές και δεν έχετε Facebook, Instagram κλπ, μη στεναχωριέστε, θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί στο μέλλον στο κανάλι, οπότε κάντε λίγο υπομονή.
αυτά από μένα ομορφιές μου. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν είστε ενθουσιασμένοι για το διαγωνισμό όσο εγώ. Ανυπομονώ να δω ποιοι τυχεροί θα πάρουν από 2 αποχρώσεις ο καθένας. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποια ήταν η αγαπημένη σας απόγρωση ή αποχρώσεις. Θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε όλα μου τα νέα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί κάνουμε διαγωνισμούς, ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δεν βλέπετε ποτέ στο YouTube και εμείς ομορφιές μου θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά! Ματ φιλιά!